Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Πέλοπας και θα δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σήμερα Τρίτη κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα ληφθούν οι αποφάσεις για τα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων και την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών τα οποία τέθηκαν επιτάπητος κατά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Μετά την ανακοίνωση των αποφάσεων που θα ληφθούν στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο για τα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων θα γίνουν ανακοινώσεις εξειδίκευσης των μέτρων από τους αρμόδιους υπουργούς. Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που θα συνδράμουν στις φωτιές στέλνει σήμερα στην Ελλάδα η Τουρκία. Αυτό έγινε γνωστό μετά από επικοινωνία που είχε χτες ο Νίκος Δένδιας με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Πλέον οι πυρκαγιές στην Τουρκία είναι υπό έλεγχο σύμφωνα με τον κύριο Τσαβούσογλου, οπότε μπορούν να διαθέσουν δυνάμεις για την Ελλάδα. Την είδηση για την αποστολή βοήθειας από την Τουρκία έκανε γνωστή με ανάρτηση του ο Νίκος Δένδιας. Σε σημερινή τηλεφωνική μας επικοινωνία ευχαρίστησα τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος με ενημέρωσε ότι δύο τουρκικά πυροσβεστικά αεροσκάφη θα αποσταλούν στην Ελλάδα καθώς όπως επισήμανε πλέον οι πυρκαγιές στην Τουρκία είναι υπό έλεγχο έγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών. Συγκεκριμένα τις τελευταίες εβδομάδες η Τουρκία χτυπήθηκε ιδιαίτερα από πύρινα μέτωπα που κατέκλυψαν περιοχές με δεκάδες εκενωμένες περιοχές και τουλάχιστον 8 νεκρούς. Σε 17.000 υπολογίζονται τα νοικοκυριά σε Αττική και Βόρεια Εύβοια που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ηλεκτροδότησης λόγω των πυρκαγιών που έπληξαν τις δύο περιοχές. Ήδη γίνονται εργασίες σχετικά με την αποκατάσταση των ζημιών οι οποίες είναι τεράστιες. Μόνο στις πληγήσεις περιοχές της Αττικής σύμφωνα με δημοσιογράφο της εφημερίδας Τα Νέα, επηρεάστηκαν πάνω από 560 χιλιόμετρα δικτύου χαμηλής και μέσης τάσης με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η ηλεκτροδότηση περίπου 60.000 πολιτών. Ενδεικτικά έχουν καταστραφεί 1.000 στήλοι 20 υποσταθμοί και μέχρι σήμερα στην Αττική 10.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα. Οι ζημιές αναμένονται να έχουν αντιμετωπιστεί μέσα σε 10 ημέρες. Στην Εύβοια καταβάλλεται προσπάθεια να ηλεκτροδοτηθεί η Αγία Άννα ενώ 7.000 νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα σε λίμνη Μαντούδη Αγία Άννα και στον Δήμο Ιστιαίας. Η ζημιά στο δίκτυο είναι μεγάλη. Επίσης μεγάλα προβλήματα ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν η Λακωνία και η Αρκαδία καθώς πάνω από 10 οικισμοί έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Σε θέση μάχης για τις αναζωπυρώσεις που εκδηλώνονται σε σημεία από όπου έχει περάσει η φωτιά, κυρίως σε περιοχές του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ηλία. Μάλιστα όπως έχει καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες οι περισσότερες από τις αναζωπυρώσεις γίνονται κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Επίσης ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και εξακολουθούν να επιχειρούν στη γειτονική ορεινή περιοχή της Γορτινίας προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που καίει σε δασική έκταση κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Πάντως με το πρώτο φως της ημέρας έχουν ξεκινήσει τις ρήψεις νερού στην Ηλία και τη Γορτινία δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα ενώ οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στην περιοχή αποτελούνται από 313 πυροσβέστες με 101 οχήματα και 15 ομάδες πεζοπόρων τμήματων συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που έχουν διατεθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα 35 πυροσβέστες με 14 οχήματα από τη Τσεχία και 21 πυροσβέστη από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης. Περιμένοντας βοήθεια από τα εναέρια μέσα το πρωί οι κάτοικοι της Ιστιαίας όλο το βράδυ έβλεπαν τα μέτωπα της φωτιάς να κινούνται προς την περιοχή τους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι τεράστιες φλόγες απειλούσαν τα Καμάρια και την Καστανιώτισσα ενώ την ίδια στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν στις Καματριάδες και τα Καμάρια. Τα ξημερώματα το πύρινο μέτωπο στις Καματριάδες έφτασε στην αντιπυρική ζώνη που έφτιαξαν το απόγευμα οι κάτοικοι με τα μηχανήματα προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς προς το χωριό οι οποίοι μέχρι αυτήν την ώρα συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Τη νύχτα τα μέτωπα συνέχιζαν να μένονται σε γαλατσόνα Γερακιού Αγριοβότανο Ελληνικά,
κοντά στο Αρτεμίσιο το Ασμίνεο και το Πευκή. Αυτήν την ώρα όλες οι δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς προς την Ιστιαία και έχουν δημιουργήσει αντιπυρικές ζώνες. Το τελευταίο αντίο αναμένεται να πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι στον 38χρονο Βασίλη Φιλόρα, τον εθελοντή που έχασε τη ζωή του στην Ιπποκράτειο πολιτεία κατά τη διάρκεια των μεγάλων πυρκαγιών που ξέσπασαν στην Αττική. Η κατάρρευση της καλωδίωσης της κολόνας του ηλεκτρικού ρεύματος στέρισε τη ζωή στον 38χρονο πατέρα δύο παιδιών. Ο Βασίλης Φιλόρας υπήρξε τεχνικός στο χώρο των drones και εξειδικευμένος χειριστής που άνοιξε δρόμους σε άλλους. Έφτιαχνε drones για τον ελληνικό στρατό, την ΕΡΤ και την πολιτική προστασία. Η κηδεία του θα τελεστεί την 3η 10 Αυγούστου στις 2.30 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη στα Άνω Λιώσια. Λένε ότι δεν μπορείς να διαλέξεις πότε ή πως θα πεθάνεις, γράφουν οι συγγενείς και στενοί του φιλί. Και προσθέτουν, αλλά μπορείς να διαλέξεις το πως θα ζήσεις. Ο φίλος μας, συνεργάτης μας, σύζυγος και πατέρας δύο παιδιών, Βασίλης Φιλόρας, έζησε την κάθε του μέρα με χαμόγελο, ευγένεια και ανιδιοτελή αγάπη. Το νήμα της ζωής του έληξε άδικα χθες επιχειρώντας με αυταπάρνηση ως εθελοντής πυροσβέστης στην Ιπποκράτειο πολιτεία. Παρακολουθήσατε το σύντομο virtual δελτίο ειδήσεων από το Electra TV.